και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάς κυλίδος και σώσον αγαθέτη για σου τας ψυχάς ημών. Αμήν. Την Κυριακή που είχαμε ανέβει με τους πατέρες επάνω στην Αθήνα, στη συνάντηση που κάνουμε εκεί για τους νεαρούς και για τις νεαρές, αναπτύξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα ως προς το ποιοι είναι οι εχθροί του ανθρώπου. Και όπως είναι γνωστό, οι εχθροί του ανθρώπου, τους εξηγήσαμε και στους νέους, ότι είναι τρεις. Ο κόσμος, ο διάβολος και ο εαυτός μας. Και αναπτύξαμε μέσα με λίγα λόγια τι επιρροή έχει ο κάθε ένας επάνω μας και πάνω στην πορεία μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω από εκεί για να καταλήξω στο θέμα το οποίο θέλω να μιλήσουμε σήμερα στη σύναξή μας. Ας δούμε έναν τους εχθρούς αυτούς. Η επιρροή που ασκείται πάνω σε εμάς τον κόσμο. Όταν εννοούμε ότι εχθρός του ανθρώπου είναι ο κόσμος, δεν εννοούμε καθ' αυτού τον άνθρωπο. Έτσι. Εννοούμε το πνεύμα του κόσμου. Αυτό είναι ένα πνεύμα το οποίο διάχυτο υπάρχει μέσα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το οποίο είναι αυτό διάχυτο πνεύμα δεν είναι το πνεύμα του Θεού. Αυτό εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε. Ότι αυτό που επικρατεί έξω στον κόσμο δεν είναι το πνεύμα του Θεού. Αλλά είναι το πνεύμα ενός κόσμου. Ενός κόσμου εντελώς διαφορετικού από τον κόσμο που πρεσβεύουμε και πιστεύουμε εμείς. Εντελώς διαφορετικό. Αυτό το πνεύμα λοιπόν είναι εκείνο το οποίο έχει τη δύναμη να επηρεάσει. Και η επιρροή φαίνεται ξεκάθαρα πάρα πολλές φορές. Και όπως είπα στους νέους, θα σας αναφέρω λέω ένα παράδειγμα. Ποια είναι η επιρροή που ασκεί πάνω μας αυτό το πνεύμα? Μέσω της δυνάμεως της τηλεοράσεως. Η δύναμη δηλαδή που ασκεί η τηλεόραση, η οποία μεταφέρει αυτό που θέλει. Έτσι λοιπόν, είπα το εξής, ότι χωρίς να αναφερόμεθα με σκοπιμότητες πολιτικές, αλλά θα πάρω ένα παράδειγμα μέσα από την πολιτική ζωή του τόπου για να δούμε πώς είναι η επιρροή. Μέχρι προλίγων μηνών, έτσι, 6-7 μηνών, βλέπαμε ότι την αντιπολίτευση την πέρναγε ο κανένας. Ήταν δηλαδή κάτω στον πάτο. Στα γκάλια. Ξαφνικά η αντιπολίτευση είχε έρθει πρώτη. Πώς άλλαξε το ποσοστό? Φυσικά ερωτείται ο κόσμος. Και απαντάει ο κόσμος. Και ανάλογα αυτά που λέει ο κόσμος, αυτοί βγάζουν κάποια ποσοστά. Πώς όμως ο κόσμος που πριν 6 μήνες κατέτασε την αντιπολίτευση στον πάτο και ξεπέρναγε ο κανένας, ξαφνικά γίνεται το ακριβώς ανάποδο? Εδώ δείχνει ότι κάποιοι άλλαξαν το μυαλό των ανθρώπων. Έτσι βλέπουμε εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή μέσω της τηλεοράσεως,
αρχίζοντας να φθείρουν την υπάρχουσα κυβερνητική κατάσταση, αρχίζουν να τη φθείρουν, να λένε εναντίον, βλέπετε ότι αυτό το ότι να μιλάνε εναντίον επηρεάζει αρνητικά τον κόσμο. Δεν έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να κρίνει, δέχεται, βομβαρδίζεται, του παρουσιάζουν τα αρνητικά, μεγενθύνουν τα αρνητικά, οτιδήποτε είναι, επηρεάζεται, οπότε αμέσως μετά όταν το ξαναρωτήσεις, τον ίδιο άνθρωπο, επηρεασμένος πλέον, απαντάει εντελώς διαφορετικά. Και το ωραίο είναι ότι οι δημοσιογράφοι λένε, δείτε τι μας λέει αυτή τη φορά ο κόσμος. Ναι, αλλά τη γνώμη του κόσμου ποιος την έπλασε? Δεν την έπλασε ο δημοσιογράφος, όχι η ψή, ο οποίος παρουσιάζοντας κάποια γεγονότα στην τηλεόραση, υπαρκτά, ανύπαρκτα, αληθινά ή μη, δεν με ενδιαφέρει εμένα, ή αν γίνονται κάτω από σκοπιμότητες. Έτσι, εκείνο που με ενδιαφέρει είναι ότι μπόρεσες δείχνοντας αυτά να επηρεάσεις 10 εκατομμύρια κατοίκους της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ενώ κατέτασαν την αντιπολίτευση στον πάτο, ξαφνικά η αντιπολίτευση βρίσκεται στην κορυφή. Και γίνεται το ανάποδο. Η κυβέρνηση που ήταν στην κορυφή να βρίσκεται εκεί στον πάτο. Και αναρωτιέται ο δημοσιογράφος, είδατε πως ο κόσμος κρίνει αυστηρά και αποφασίζει? Ποιος τον οδήγησε στο να κρίνει έτσι? Ποιος του πέρασε αυτό μέσα στο μυαλό? Αυτό είναι το ένα παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα θα είναι από τον εκκλησιαστικό χώρο. Για θυμηθείτε όταν ζούσε ο Μακαρίτης ο Αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος, η Εκκλησία έφτανε σε ποσοστό 85-87% της εμπιστοσύνης του κόσμου. Το ίδιο έγινε και όταν βγήκε Αρχιεπίσκοπος, όν είναι Αρχιεπίσκοπος, ο Ιερώνυμος. Ο κόσμος εμπιστεύεται την Εκκλησία. Οι ίδιοι δημοσιογράφοι τώρα, όταν αρχίζουν και παρουσιάζουν κάποια σκάνδαλα, συνεχόμενα σκάνδαλα, έτσι, κληρικών, βλέπετε ότι ξαναρωτώντας τους ιδίους ανθρώπους, έχει πέσει το ποσοστό. Και έχει πέσει τρομερά το ποσοστό. Πώς οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι άλλαξαν γνώμη και άποψη? Και λέει τώρα δεν εμπιστευόμαστε την Εκκλησία. Ενώ σαν πρώτο είχαν την εμπιστοσύνη τους στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν μας δείχνει ξεκάθαρα το πόσο ένα μέσο μπορεί να επηρεάσει τον ψυχικό μας κόσμο και να μας αλλάξουν γνώμη, να μας αλλάξουν άποψη. Αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Άρα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα και είναι πολύ ισχυρή μάλιστα το πνεύμα του κόσμου να επηρεάσει και εμάς. Να επηρεάσει και εμάς όταν θέλουν κάποιοι να μας επηρεάσουν. Άρα λοιπόν αυτό που κυριαρχεί προς τα έξω μπορεί να μεταφερθεί και στις δικές μας τις ψυχές. Γιατί δεν μπορεί να μεταφερθεί και να βλάψει ακριβώς το ίδιο. Έτσι για πράγματα τα οποία θεωρείς εσύ αληθινά, ουσιαστικά ότι είναι έτσι, ξαφνικά να σου δημιουργήσουν μια ανατροπή. Εάν δεν προσέξεις θα σου δημιουργήσουν μια ανατροπή. Αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου, το οποίο έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να μετατραπεί και να είναι συνεχόμενο ο εχθρός μας. Και είναι εχθρός του ανθρώπου το πνεύμα αυτό του κόσμου.
και για τον μοναχό και για τον χριστιανό. Και για τον μοναχό και για τον χριστιανό. Θέλετε να βάλουμε, να δούμε την άποψη, το πνεύμα του κόσμου, όχι μόνο σήμερα, αλλά και τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Και τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Το πόσο επηρεάζεται ο κόσμος και ποιο είναι το πνεύμα του κόσμου για την εγκράτεια των δύο φύλων, την αρνότητα, την παρθενία, τα οποία αναφέρει το Ευαγγέλιο. Να δείτε πως ένας ολόκληρος λαός του τα έχουν ανατρέψει. Στο θέμα της νηστείας. Πως ένας ολόκληρος λαός που νήστευε, θρήσκευε, γέμιζε τους ναούς, πως πετύχανε να τον απομακρύνουν τον ίδιο τον κόσμο. Πως πετύχανε να απομακρύνουν τον κόσμο από τον Θεό. Εάν λοιπόν δεν προσέξει ο χριστιανός, εύκολα το πνεύμα του κόσμου τον επηρεάζει. Και μάλιστα σήμερα που υπάρχουν τα μέσα ενημερώσεως, δέχεται πιο άμεση επιρροή. Πιο άμεση επιρροή. Από τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τα έντυπα, τον ηλεκτρονικό τύπο, από οπουδήποτε. Η επιρροή έρχεται αμέσως. Έτσι λοιπόν το πρώτο πράγμα είναι ο κόσμος. Το δεύτερο είναι ο διάβολος. Ο διάβολος ο οποίος έχει μια τεράστια πείρα, εξού και πειρασμός, ονομάζεται από την τεράστια πείρα που έχει, με τον τρόπο τον οποίο θα έρθει να μας πειράξει. Ξέρει πολύ καλά πώς θα μπορέσει να μας επηρεάσει. Με σκοπό την απομάκρυνσή μας. Αυτό είχε πάντοτε σαν σκοπό. Ο διάβολος μία ήταν πάντοτε η σκοπιμότητά του. Να μπορέσει να πληγώσει το Θεό. Δεν τον ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν τον ενδιαφέρει, εμείς δεν τον ενδιαφέρουμε τον διάβολο. Δεν έχει άμεσο στόχο εμάς ο διάβολος. Είμαστε δευτερεύον στόχος του. Ο πρώτος στόχος του είναι ο ίδιος ο Θεός. Συγκρούστηκε με το Θεό. Συγκρούστηκε με τον ουράνιο πατέρα μας. Με αυτόν τα έχει. Και επειδή ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από αγάπη, βλέπετε είναι τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και είναι τρία πρόσωπα, διότι έτσι, αν ήταν δύο, δείχνει την πληρότητα της αγάπης και είναι τρία. Διότι αν ήταν δύο, υποχρεωτικά δύο πρόσωπα, δεν υπάρχει τρίτο να αγαπήσω. Οπότε το ένα θα αγαπούσε το άλλο. Ο Πατήρ θα αγαπούσε τον Υιό και ο Υιός θα αγαπούσε μόνο τον Πατέρα. Δεν υπήρχε τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πρόσωπο είναι εκείνο που δείχνει την πληρότητα της αγάπης. Είδατε που υπάρχει ένα τραγούδι έξω κοσμικό που λέει ότι στους δύο τρίτος δεν χωρεί. Εδώ δείχνει ότι στους δύο τρίτος χωρεί όμως. Αυτή είναι η πληρότητα της αγάπης. Μπορεί και μοιράζεται η αγάπη. Μπορεί και δίνεται εξίσου και στους υπολείπους. Χωρίς να υπάρχει ζήλια, χωρίς να υπάρχει φθόνος, χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε άλλη ενέργεια. Ισομερής αγάπη. Παντού. Και αυτή την αγάπη και αυτή τη χαρά που αισθανόταν ο Θεός, αυτή σαν πρόσωπο που είναι ο Θεός, δεν ήθελε μόνος του να την απολαμβάνει και σκέφτηκε εν αγάπη κινούμενος και από αγάπη να δημιουργήσει και άλλα πρόσωπα, τα δικά μας πρόσωπα, ώστε να χαίρονται και εκείνα. Να γευτούν αυτή τη χαρά. Αυτή τη χαρά ήθελε ο Θεός. Και αυτή την αγάπη να τη μοιραστούν και άλλοι να τη ζήσουν. Να μην είναι μόνο τρία πρόσωπα, να είναι πολλά πρόσωπα που θα μοιραστούν. Και γι' αυτό το λόγο έπλασε τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο έπλασε τον άνθρωπο. Ο διάβολος ο οποίος ήδη είχε πέσει όμως. Ήδη είχε πέσει, βλέποντας και φτιάχνοντας
τον άνθρωπο. Σκέφτηκε πώς θα εκδικηθεί το Θεό. Πώς θα εκδικηθεί το Θεό. Πώς αυτή την όμορφη αγάπη και τη χαρά που ήθελε να τη μοιραστεί, πώς αυτό θα το τελειώσει ο διάβολος. Και σοφίστηκε, τι θα κάνει. Ήξερε πώς μπορούσε να του πάρει τον άνθρωπο. Ήξερε με δόλο να πάει. Και γι' αυτό τον διέβαλε το Θεό στον άνθρωπο. Εξού και διάβολος ονομάζεται. Γιατί έκανε διαβολή. Διέβαλε στον άνθρωπο και του είπε, ο Θεός δεν σκέφτεται έτσι όπως σκέφτεσαι εσύ. Μην νομίζεις ότι αυτές είναι, δεν τα κάνει και αυτά τα πράγματα. Όχι. Και το έβαλε αυτό μέσα στο μυαλό του. Μέσα στο λογισμό του. Με αποτέλεσμα να πέσει ότι ο άνθρωπος. Ήξερε ότι άμα κάνει παρακοή, αν αυτονομηθεί όπως αυτονομήθηκε ο διάβολος από τον Θεό, ο αιωσφόρος, ως αιωσφόρος, ξέρει τι έγινε διάβολος μετά. Το ίδιο λόγο, με τον ίδιο τρόπο, θα μπορούσε πλέον να αυτονομήσει τον άνθρωπο, οπότε να κατέστρεφε όλο το θείο έργο. Και έτσι αυτό που θέλησε ο Θεός, να μοιραστεί με τα άλλα πρόσωπα, να μην μπορούσε να το κάνει. Εκεί απέβλεπε ο διάβολος. Και ο άνθρωπος έπεσε θύμα. Και μέχρι και σήμερα, επειδή ο Θεός ξαναέδωσε την ευκαιρία στον άνθρωπο, τι, να ξαναμοιραστούμε τη χαρά του και την αγάπη μαζί του. Και πάλι προσπαθεί να κάνει το ίδιο. Και γι' αυτό πάση θυσία αγωνίζεται ο διάβολος, πώς τον άνθρωπο θα τον μεταπίσει να αυτονομηθεί ξανά από το Θεό. Να αυτονομηθεί ξανά από το Θεό. Αυτό συνεχίζει και κάνει μέχρι και σήμερα. Ξέρει με χίλιους δύο τρόπους. Μα να σε βάλει να σκεφτείς άσχημα για το Θεό, να σε βάλει να σκεφτείς ότι δεν υπάρχει ο Θεός, να σε βάλει να σκεφτείς ότι δεν ακούγεται την προσευχή σου, να σε βάλει να σκεφτείς ότι και που αγωνίζεσαι, τι πέτυχες, να σε βάλει να σκεφτείς ότι τίποτα δεν κατόρθωσες, να σε βάλει να σκεφτείς ότι όλα αυτά είναι παραμύθια, να σε βάλει να σκεφτείς ότι τσάπα θυσίασες τη ζωή σου, να σε βάλει να σκεφτείς το αλλονού τη θεωρία ότι ο άνθρωπος είναι ένα εξελίξιμο όν, το οποίο ζει και πεθαίνει και γίνεται χώμα και τελειώνει, δεν υπάρχει ζωή μετά τίποτα, είναι όλα ένα ψέμα. Ξέρει χίλιους δύο τρόπους. Χίλιες δύο θεωρίες εφευρίσκει κάθε φορά. Τις φυτεύει μες στο μυαλό του ανθρώπου με σκοπό να τον κάνει να απομακρυνθεί από το Θεό. Και το ίδιο κάνει και σε εμάς τους μοναχούς. Οι οποίοι οι μοναχοί είναι εκείνοι οι οποίοι αποφάσισαν πιο πολύ να πάνε πιο κοντά στο Θεό. Και να ζήσουν πιο κοντά το Θεό. Και αυτομάτως ο πόλεμος εκεί γίνεται ακόμα μεγαλύτερος. Γιατί σου λέει, κοίταξε να δεις, αυτοί ξεχώρισαν από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτοί εντόπισαν και δεν με πίστεψαν τις αμφιβολίες τις οποίες έσπηρα τόσο καιρό, δεν τις αποδέχτηκαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πήγαν και μου αφιερώθηκαν στο Θεό. Και ψάχνει λοιπόν τον μοναχό να του βρει άλλους τρόπους τώρα να τον γκρεμίσει. Άλλους τρόπους να τον ανατρέψει. Τι, ώστε να μην μπορεί να κερδίσει και να ζήσει μαζί με τον Θεό αυτή την αιώνια χαρά. Αυτή την αιώνια αγάπη. Αυτή που θέλεις από την αρχή να μοιραστεί ο Θεός με τους ανθρώπους. Αυτό το πράγμα είναι το σχέδιο του διαβόλου. Και κοιτάει λοιπόν όσους δυνατόν περισσότερους να τους πάρουν με χίλιους δύο τρόπους. Αυτό συνεχίζει και κάνει. Μέσα λοιπόν σε αυτό ο διάβολος έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Βάλτε ότι χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους, εκατομμύρια πρόσωπα μπόρεσε και τα έπεισε, όπως έπεισε τον Αδάμ και την Εύα και τα κέρδισε με το μέρος του. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν χαθεί. Πόσοι άνθρωποι θα ήταν προτιμότερο να μην είχαν γεννηθεί, να τα πούνε κάποια στιγμή. Θεέ μου, θα πούνε στη Δευτέρα Παρουσία,
Καλύτερα εγώ να μην είχα γεννηθεί. Αλλά θα είναι αργά τότε. Θα είναι αργά. Διότι δουλεύει συνέχεια, όπως δουλεύει και στο δικό μας το μυαλό, ο διάβολος δουλεύει και σε εκείνους, δούλεψε και σε εκείνους και τους έριξε. Έριξε τον Αδάμ και την Εύα, κοιτάει πως θα ρίξει εμάς, κοιτάει πως θα ρίξει έξω τον κόσμο. Και επαναλαμβάνω, λέγεται πειρασμός γιατί έχει τεράστια πείρα. Τεράστια πείρα. Που ξέρει με ποιο τρόπο μπορεί τον κάθε έναν από εμάς, ξέρει το χαρακτήρα μας, ξέρει τις αδυναμίες μας, ξέρει το πώς κινούμεθα, ξέρει το πώς αντιδρούμε, ξέρει το ακριβώς το τι κάνει. Ξέρει να ξέρει τον χαρακτήρα του αλλού. Τον οδηγεί όπου θες. Είδατε που λένε πολλές φορές τα ζευγάρια, εάν μπορέσει λέει, και το πείσει η γυναίκα το κουμπί του άντρα, ποιο είναι, ή ο άντρας το κουμπί της γυναίκας, το κάνει ό,τι θέλει. Λέει. Αυτό το κουμπάκι το ξέρει ο διάβολος. Αυτό το κουμπάκι το ξέρει ο διάβολος. Και ξέρει με τον καθένα με ποιο τρόπο μπορεί να τον απομακρύνει από τον Θεό. Το ένα λοιπόν είναι ο κόσμος. Το δεύτερο είναι ο διάβολος. Και το τρίτο, το χειρότερο εχθρός μας, είναι ο εαυτός μας. Ο εαυτός μας ο οποίος αφήνεται. Ο εαυτός μας ο οποίος κάθεται σε μία πλαδαρότητα. Ο εαυτός μας ο οποίος δεν θέλει να καταλάβει ή του αρέσει η αμαρτία και το κακό. Και δεν θέλει να συνειδητοποιήσει. Συνειδητοποιεί από τη μία την ύπαρξη του Θεού, αλλά επειδή τον βομβαρδίζει από τη μία ο διάβολος, από την άλλη το πνεύμα του κόσμου, από την άλλη ο εαυτός του, αρχίζει το πρόσωπο που λέγεται άνθρωπος να υποκύπτει. Και φυσικά το χειρότερο πράγμα είναι ο τρίτος εχθρός που είναι ο εαυτός μας. Γιατί είναι το μέσα μας, είναι το θέλω μας, είναι το εγώ μας. Που το εγώ μας και το θέλω μας, προσέξτε, έχει να κάνει συνάρτηση με τα του κόσμου και τα του διαβόλου που δημιουργεί. Δεν είναι άμυρο των δύο υπολείπων. Δεν είναι άμυρο των δύο υπολείπων. Γιατί δέχεται ο εαυτός μας, δέχεται τις επιρροές των άλλων δύο. Και είναι πολύ δύσκολο εκεί πλέον, όταν σου έχει διαμορφωθεί μια από την άποψη που θέλει να σου διαμορφώσουν, μετά μόνο σου να την αλλάξεις. Πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή λοιπόν ήταν η συζήτηση την οποία κάναμε με τους νέους, φυσικά πιο εκτενέστερα, πάνω στην Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολης, που συναντούμε εκεί τους νέους. Και δόξα τω Θεώ, έρχονται αρκετοί πάρα πολλοί νέοι, δεκάδες νέων έρχονται για να μας ακούνε κάθε φορά. Πολλές φορές ξεπερνάνε και τους 100 και είναι ευχάριστο αυτό. Και συνέχεια αυξάνονται. Αυτά όλα όμως, έρχεται η Εκκλησία, έρχεται ο υμνογράφος και ιδιαίτερα μέσα την περίοδο αυτή ξεκινάει το Τριώδιο με διάφορα τροπάρια να μας εντοπίσει μερικά πράγματα. Ας δούμε λοιπόν ένα. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω το θάνατο. Όταν ο άνθρωπος λέει καθίσει και συνειδητοποιήσει το θάνατο, μόνο τότε αρχίζει και θρηνεί και οδύρεται. Και αυτό το βλέπουμε στην πραγματικότητα. Και ένα κοσμικό ακόμα άνθρωπο, άμα δείτε, όταν πάει σε μια κηδεία ή του πεθάνει ένα συγγενικό του ή φιλικό του πρόσωπο ή έχει πεθάνει ένας νεαρός, το βλέπετε την ώρα της κηδείας, την ώρα του καφέ, την ίδια μέρα που θα κουβεντιάζει, που θα πάει και θα σπαστεί το λείψανο στο φέρετρο μέσα. Θα τον ακούσετε και θα λέει τίποτα δεν είναι ο άνθρωπος. Εδώ μένουν όλα και κακίες τι τα θέλουμε. Και δόξα και χρήματα εδώ μένουν. Τι αγωνιζόμαστε. Εκείνη τη στιγμή τα λέει. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατο. Μόλις πάει παραπέρα τα ξέχασα. Αυτή είναι η επιρροή του κόσμου. Γιατί αυτομάτως λίγο παραπέρα
η ροή που έρχονται οι πληροφορίες και τα νέα και τα καθημερινά συμβάντα σε βγάζουν ξανά από αυτό. Σε βγάζουν από αυτό που πριν από λίγο σκεφτόσουν. Και ξαναμπαίνεις μέσα σε ένα αυλάκι, σε ένα αδειάκι, σε ένα χύμαρο που τρέχει το νερό. Και το νερό κατευθύνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Πάει προς τη θάλασσα. Οπότε λίγο που ξέφυγες εσύ και πήγες να εννοήσεις και να πεις ότι όλα τα μάτια, με το που ξαναεπέστρεψες, ακολουθείς την ίδια τακτική του δρόμου. Θρηνώ λοιπόν, λέει, και οδύρωμαι όταν εννοήσω το θάνατο. Αλλά για πολύ λίγο το κάνουν οι άνθρωποι. Και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού πλαστήσαν ημίν ωραιότητα. Και όταν βλέπω, λέει, θρηνώ και κλαίω και πονώ, όταν βλέπω τον άνθρωπο, την πλαστήσαν όμορφη αυτή εικόνα του Θεού, όταν τον βλέπω, λέει, μέσα στο φέρετρο. Θρηνώ και οδύρωμαι. Όταν δω την εικόνα του Θεού, γιατί ο άνθρωπος επλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού. Και τον βλέπω τώρα, λέει, άμορφον, άδοξον, μη έχουσα είδος. Τον βλέπω, λέει, παντελώς άμορφο, άδοξο. Ό,τι και να ήταν πλέον, είναι ένα πτώμα. Και φυσικά αυτό το πτώμα αρχίζει και μου δημιουργεί αυτό το θρήνο μέσα στην καρδιά μου, τον οποίο σύντομα όμως ξεχνάω. Ό του θαύματος, λέει, πραγματικά υπάρχει ένα θαύμα. Τι το περί ημάς που το γέγονε μυστήριο, γιατί έγινε όλο αυτό το μυστήριο γύρω από εμάς, πώς παρεδόθημε τη φθορά, πώς παραδοθήκαμε, λέει, στη φθορά ο άνθρωπος, πώς παραδόθηκε και έφτασε σε αυτό το σημείο τώρα να βρίσκεται άμορφος, άδοξος, μέσα στο φέρετρο, πώς έγινε αυτό. Πώς συνεζεύσιμε το θανάτο, πώς, λέει, ενωθήκαμε και γίναμε ένα με το θάνατο. Όντως Θεού προστάξει. Πράγματι, λέει, με την εντολή του Θεού έγινε. Ως γέγραπτε του παρέχοντος, αυτόν που παρέχει τις μεταστάσεις, την ανάπαυση. Στον Κύριό μας, δηλαδή, που παρέχει σε αυτούς που φεύγουν την ανάπαυση. Πώς παρεδόθη με το θανάτο, πώς παραδόθηκε ο άνθρωπος, τον γνωρίζουμε. Πέτυχε ο διάβολος και τον έπεισε. Πέτυχε ο διάβολος, ο κόσμος, το πνεύμα του κόσμου, ο εαυτός του στην τελική ανάλυση μετά, και τον έκανε έξω από τον παράδεισο. Τον έκανε ακριβώς να κάνει εκείνη τη λεγόμενη παρακοή, να παρακούσει και να κάνει το δικό του. Με αποτέλεσμα, όταν βγήκε έξω από τον παράδεισο, λέει ένα άλλο τροπάδιο, εκάθισε ο Αδάμ απέναντι του παραδείσου και την ιδίαν γύμνωση θρηνών οδύρετο. Κάθισε, λέει, τώρα απέναντι από τον παράδεισο, απέναντι από εκεί που του έπλασε ο Θεός να απολαύσει όλη την αγάπη και τη χαρά, και οδύρετο, λέει, θρηνούσε και οδύρετο. Ήμι τον απάτη πονηρά πιστέντα και κλαπέντα και δόξης μακριθέντα. Αλίμονό μου, λέει, αυτόν ο οποίος με έπεισε με πονηρό τρόπο και με οδήγησε στην απάτη και μου έκλεψε τη δόξα την οποία είχα. Αρχίζει και τα βάζει με τον διάβολο, ο οποίος τι έκανε, τελικά τον απάτησε, τον ξεγέλασε, τον κορόιδευσε. Ήμιν τον απλότητη γυμνών νυν δε υπορημένων. Αλίμονο, λέει, σε μένα που ήμουν γυμνός και τώρα στέκομαι, λέει, απορημένος. Αλλά ο παράδεισε,
ουκέτη σου τη τρυφή απολαύσω. Τώρα κάτι απέναντι στον παράδεισο και τον βλέπει σαν πρόσωπο τον παράδεισο. Και του μιλάει. Και λέει, δεν θα ξαναπολαύσω πλέον τη τρυφή σου. Αυτά τα όμορφα που είχε μέσα, παράδεισε, δεν πρόκειται να τα ξαναπολαύσω. Ουκέτη όψω με τον Κύριο και Θεό μου και πλάστη μου. Και δεν πρόκειται, λέει, να ξαναδώ τον Κύριό μου, τον Θεό μου και τον πλάστη μου. Εις γην γαραπελεύσω με εξής και ελήφθη. Αλλά λέει, θα πορευθώ πλέον σαν άστιγη από εκεί όπου και παρελήφθη. Ελεήμων, Κύριε ελέησόν με. Ικτήρμων βοώσει, ελέησόν με τον παραπεσόντα. Σε παρακαλώ Κύριε, ελέησέ με εγώ που έπεσα. Και το τρίτο, πάλι μιλάει ο Αδάμ και λέγει, παράδεισε πάντη με. Παράδεισε εσύ που είσαι όχι απλώς τίμιος, αλλά πάντιμος. Το ωραιότατον κάλος, το πιο όμορφο μέρος. Θεόκτιστον σκήνομα, εκεί που ο Θεός κατοικεί. Εφροσύνη άλκτε και απόλαυση, εκεί όπου υπάρχει πλήρης πλέον απόλαυσης. Η δόξα το δικαίω, προφητών υτερπνώτης, των Αγίων των κατοικητήριων, εκεί που κατοικεί η τερπνώτης, που κατοικούν οι Άγιοι. Ήχο των φίλων σου, πλάστην των όλων οικέτευε. Όλοι εσείς που είστε φίλοι του Ιησού, παρακαλώ λέει να πρεσβεύσετε υπέρ των όλων. Τα σπήλας υπανήξενη, να μου ξανανοίξει ο Χριστός την πύλη του παραδείσου. Ας την παραβάσει απέκλεισα. Το οποίο εδώ πέρα έρχεται τώρα και λέει, δεν τα βάζει με τον διάβολο, τώρα εδώ τα βάζει με τον εαυτό του. Ότι παρέβει κατά συντολάς του. Και να μου ξανανοίξει, του ζητώ συγγνώμη, και αξιοθύνε του ξύλου της ζωής μεταλαβή. Και να με αξιώσει να μετέχω, να μεταλάβω από το ξύλο της ζωής και της χαράς, εις το πρώτερο εν σύ κατατρίφησα. Και να μου ξαναδώσει πάλι τη χαρά την οποία είχα όταν ήμουν μέσα εκεί και εντρυφούσα. Προσέξτε ότι κάθεται λοιπόν απ' έξω τώρα ο Αδάμ θρυνεί και κλαίει. Απ' τη μία θρυνεί και οδύρεται όταν βλέπει τον άνθρωπο να γίνεται άμορφος χωρίς δόξα, θρυνεί και οδύρεται όταν βλέπει τον άνθρωπο ότι πλέον έχασε αυτή την τρυφή του παραδείσου, θρυνεί και οδύρεται διότι πλέον δεν μετέχει του ξύλου της ζωής και παρακαλεί το Θεό να ξανανοίξει τον παράδεισο. Και προσέξτε, εδώ φαίνεται το πόσο φιλόστοργος πατέρας είναι ο Θεός. Τελικά του ξανανοίγει τον παράδεισο. Και ξαναδίνει στον Αδάμ και την Εύα την ευκαιρία. Φαίνεται το πόσο τον αγαπάει τον άνθρωπο ο Θεός. Επί γης κατήλθες ή να σώσεις τον Αδάμ και εν γη μη ευδικείς του τον δέσποτα με χρυσάδου κατελήλη θα ζητώ. Επί γης κατήλθες για να σώσεις τον Αδάμ, το παιδί σου. Και έψαξες πάνω στη γη και δεν τον βρήκες. Δια τούτο με χρυσάδου κατελήλη θα ζητώ. Κατέβηκες μέχρι κάτω και τον αναζήτησες στον Άδη. Και εκεί τον ευρήκες. Βλέπουμε λοιπόν ότι η περίοδος όλη αυτή, την οποία έχουμε ονομάσει και ως φροντιστήριο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι μια περίοδος που θα πρέπει ίσως να είναι συνεχόμενη μες στη ζωή μας. Όταν λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο άνθρωπος να σκέφτεται το θάνατο 7 φορές την ημέρα, να μην αφήνει να φεύγει το μυαλό του. Γιατί δεν μας δίδεται ξανά τρίτη ευκαιρία. Δόθηκε πρώτη ευκαιρία μες στο παράδεισο. Δεύτερη ευκαιρία είναι τώρα. Τρίτη δεν ξανά έχουμε ευκαιρία. Δεν θα μας ξαναδοθεί τρίτη ευκαιρία. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε
και να εννοήσουμε το πότε θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Οπότε από τώρα πρέπει να αγωνιστούμε, να πολεμήσουμε αυτούς τους τρεις εχθρούς. Τον κόσμο, τον άνθρωπο, τον εαυτό μας. Από τώρα πρέπει να υπάρξει μέσα μας η πραγματική μετάνοια, αυτό που έκλαιγε λέει και θρηνούσε. Και θρηνούσε. Εμείς πότε θα θρηνήσουμε? Και ξέρετε γιατί θρηνούμε? Γιατί δεν ήμασταν μες στον παράδεισο. Δεν ήμασταν μες στον παράδεισο εμείς. Ήτανε οι προπάτορές μας. Εμείς δεν ζήσαμε μέσα στον παράδεισο και δεν ξέρουμε τι έχουμε χάσει. Εμείς θα το δούμε και θα θρηνήσουμε εάν τον χάσουμε μετά τον παράδεισο. Θυμηθείτε το πλούσιο και το φτωχό Λάζαρο. Όταν πέθανε, ο Λάζαρος λέει πήγε στην αγκαλιά του Θεού. Και ο πλούσιος, τότε που βλέποντας το τι γίνεται στην άλλη τη ζωή, τότε άρχισε να ορίεται και να φωνάζει. Και τότε φώναζε συμφορά μου τι έπαθα. Δεν υπάρχει όμως δρόμος γυρισμού. Δεν υπάρχει δρόμος γυρισμού. Ο πλούσιος ζούσε όπως ζούμε εμείς. Πάνω σε αυτή τη γη. Και δεν στερήθηκε τίποτα και απόλαυσε τα πάντα. Όταν πέθανε όμως, είδε τελικά ποια ήταν η πραγματικότητα. Να το δείτε αργά. Και ζήτησε από το μάτος τι, είναι δυνατόν λέει να επιστρέψω, τουλάχιστον να μιλήσω στα αδέλφια μου. Να μην χάσουνε τον παράδεισο και θα θρηνούνε μετά. Θα θρηνούνε. Και του λέει ο Θεός, δεν είναι δυνατόν να επιστρέψεις πίσω. Έχουνε τον νόμο, έχουνε την Αγία Γραφή, έχουνε τις εντολές του Θεού, έχουνε τους προφήτες, ξέρουν πως πρέπει να ζήσουν. Είτε αποδέχονται είτε απορρίπτουν. Ή ζουν βάσει αυτών. Ή ζουν βάσει αυτών. Είτε απορρίπτουν. Πάνω εδώ έχει να κάνει τώρα όμως και το δικό μας. Προσωπικά ο καθένας μας. Σε προσωπική βάση ο καθένας μας. Πόσο αλήθεια αναλογιζόμεθα ότι θα χάσουμε ή θα κερδίσουμε την άλλη ζωή. Πόσο αυτό μετράει μέσα μας. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να έχουμε. Συνέχεια μέσα στη σκέψη μας. Και φυσικά όσο πιο νέος είναι ο άνθρωπος πρέπει να ξέρετε ότι τη απάτη του διαβόλου το ξεχνάει. Είναι το μεγάλο ο άνθρωπος επειδή έχει μπροστά του το θάνατο. Έχει ζήσει τη ζωή του και έχει μπροστά του το θάνατο. Ίσως αυτά που λέω να μπορούσε να τα κατανοήσει καλύτερα. Γιατί του νέου ανθρώπου δεν του περνάει από το μυαλό του που μπορεί να φύγει. Δεν του περνάει εύκολα το μυαλό του που μπορεί να φύγει από αυτή τη ζωή. Νομίζει ότι επειδή αισθάνεται ότι είναι ο κατέχων και ότι είναι ο κυρίαρχος, ο κύριος των πραγμάτων, ότι μπορεί να ελέγξει τις καταστάσεις, έχει την αίσθηση ότι δεν φεύγει από αυτή τη γη. Έχει αυτή την αίσθηση. Και γι' αυτό απομακρύνει την έννοια του θανάτου. Αυτή είναι η απάτη πλέον του διαβόλου τώρα. Αυτή είναι η απάτη του διαβόλου. Που κάνει τον άνθρωπο να ξεχνάει, ο διάβολος, ο άνθρωπος, ότι πλέον μπορεί να φύγει από αυτή τη ζωή. Δείτε τώρα πόσο πολύ μπορεί να επηρεάσει ο διάβολος τη ζωή μας. Με αποτέλεσμα αυτό τι κάνει? Δεν φέρνει την μετάνοια. Αμαρτάνει ο άνθρωπος σαν συστόλος. Δεν σκέφτεται. Και δεν σκέφτεται τι μπορεί να πάθει. Τι σημαίνει ξανά απομάκρυσης εκ του Θεού.
και μάλιστα ένας δρόμος χωρίς πλέον γυρισμό. Δεν το συνειδητοποιούμε. Και γι' αυτό ο άνθρωπος αμαρτάνει ελαφρά την καρδία, θα λέγαμε σήμερα. Ακόμα και οι χριστιανοί, ακόμα και οι μοναχοί. Δεν το σκέφτονται. Και γι' αυτό στα καθήκοντά τους και οι μοναχοί και οι μοναχές και οι κληρικοί και οι επίσκοποι, πολλοί εξ αυτών δεν είναι εντάξει στα καθήκοντά τους. Γιατί δεν είμαστε? Για το λόγο του ότι αποτρέπουμε τη σκέψη του θανάτου. Και λες, όταν πλησιάσει ο καιρός θα γίνω πιο, θα προσέξω. Επειδή δεν ζεις στην απιστία, επειδή δεν είσαι άπιστος, ξέρεις ότι υπάρχει ο Θεός, ξέρεις ότι όλα αυτά μες στο μυαλό σου είναι αλήθεια. Όμως, ο δαίμονας απ' την άλλη, δεν σε αφήνει από τώρα να ενωθείς πλήρως με τον Θεό. Να γευτείς από τώρα πλήρως τη βασιλεία του Θεού. Κοιτάει πώς θα σε κρατήσει. Με αποτέλεσμα, αν το πετύχει να σε κρατήσει και σε κρατάει, τι κάνει? Όπως σας έχω ξαναπεί, βάζει κρυκάκια. Κρυκάκια. Ξέρετε τι είναι? Με απλές κλωστές. Να σε δένει κάποιος και με ένα πασαλάκι πάνω στη γη. Από διάφορα μέρη. Από το δάχτυλό σου, από το άλλο δάχτυλο, από το πόδι, σιγά σιγά, από το χέρι. Στο τέλος θα βρεθείς δεμένος πάνω στη γη. Και την ώρα που θα πάνε από την άχτης, δεν θα μπορείς. Θα σε έχει δέσει σιγά σιγά. Και όταν έρθει η ώρα από την άχτης, δεν προλαβαίνεις. Και ούτε έχεις τον χρόνο. Γιατί αθέθηκες. Ο Αδάμ λοιπόν με την Εύα την έπαθε. Και γι' αυτό κάθεται απ' έξω του παραδείσου και κλαίει γοερός. Εμείς δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία. Δεν ζήσαμε αυτή την ευκαιρία. Δεν μπορούμε να θρηνήσουμε και να πούμε μέσα στον πόνο αυτόν που βίωσε ο Αδάμ με την Εύα. Δεν μπορεί να μπει στον πόνο αυτό. Πρέπει να κάνεις μια ειδική διαδικασία το να αρχίσεις να σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Αλλά και πώς θα το σκεφτείς? Και γι' αυτό σας είπα ότι πηγαίνοντας σε μια κηδεία ένας άνθρωπος, εκείνη την ώρα τα σκέφτεται. Και λέει, ναι, θα διορθωθώ, θα αλλάξω, θα κάνω, αλλά για πώς? Για πάρα πολύ λίγο. Για πάρα πολύ λίγο. Εμάς λοιπόν μας δίνεται η ευκαιρία όμως, μέσα από την νηστεία, μέσα από τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μέσα από αυτά τα αναγνώσματα που διαβάζει η Εκκλησία, μας έχει θέσει να τα διαβάζουμε. Γιατί άμα το διαβάσετε θα δείτε, όχι να το ψάλετε, διαβαστά να το κάνετε. Στην ουσία είναι ένα κήρυγμα. Άμα το δείτε είναι τελείως απλό κήρυγμα. Δεν βλέπετε που το ψάλουμε. Μια σύντομη μικρή ομιλία. Εκάθισε ο Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και την ιδία βλέπει γύμνωση και θρηνών οδύρετο. Αλίμονο, τον απάτη πονηρά πιστέντα και κλαπέντα και δόξης μακριθέντα. Αλίμονο, τον απλότη τη γυμνών νυν δε υπορημένων, αλλά ο παράδεισε, ουκέτη της τρυφής σου απολαύσω, ουκέτη όψω με τον Κύριό μου και Θεό μου και πλάστη μου, εις γην γάρα πελεύσομε, από την οποία και προσελήφθην. Ελεήμων, νυκτήρμων, φωνάζω, ελεήσον με τον παραπεσόντα. Τι συμβαίνει, άμα διαβάζει το επόμενο, μετά λέει, συνεχίζει. Εξευλήθη ο Αδάμ του Παραδείσου, δια της βρόσεως, από το φαγητό δηλαδή. Διό και καθεζόμενος απέναντι τούτου, οδύρετο, ολολίζον, ελεηνή τη φωνή, και έλεγε, ήμι, τι πέπον θα ο τάλος, εγώ, αλίμονο τι έποτα, ο ταλέπρος εγώ. Βλέπετε ότι είναι ένα κείμενο το οποίο απλώς το ψάλλουμε εμείς. Το έχουμε μελοποιήσει και το ψάλλουμε. Και φυσικά, επειδή είναι και στη γλώσσα που μουλούσαν εκείνοι που τη γράφτανε, αυτά τα κείμενα αυτοί που τα γράφτανε ήταν η γλώσσα τους τότε αυτή. Μιλούσαν έτσι. Και τους ήταν πιο κατανοητά φυσικά. Γιατί αφού μιλούσαν, το κατανοούσαν, τη γράφανε κιόλας.
Εμάς σήμερα μας εκούν επειδή έχουμε απομακρυνθεί από αυτή τη γλώσσα. Και δεν μπορούμε εύκολα να εννοήσουμε, αν το ερμηνεύσουμε, το τι λέει. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Οι δάλλους εκφράζουν αυτά τα οποία βίωναν. Αυτό εκφράζουν. Σε γραπτό κείμενο. Και έρχεται αργότερα ένας μελωδός και το μελοποιεί. Όπως κάποιος γράφει ένα ποίημα ή ένα διήγημα, το οποίο εκφράζει τον ψυχικό του κόσμο μέσα σε αυτό, και έρχεται αργότερα ο άλλος και το μελοποιεί. Και αυτά δεν ψάχνουν. Και εμείς προσέξτε ότι ενώ τα ακούμε μέσα στην εκκλησία, δεν ξέρω πού είναι το μυαλό μας εκείνη την ώρα. Προσέξτε, άλλη δύναμη του διαβόλου που εισέρχεται τώρα πλέον και μέσα στο ναό. Την ώρα δηλαδή της λειτουργίας, την ώρα της ακολουθίας, να μην κατανοώ τι διαβάζω. Γνώσκης αναγνώσκης. Όχι. Κατανοείς αυτά που διαβάζεις ή απλώς τα διαβάζεις. Αλίμονο αν δεν κατανοώ τι διαβάζω. Αλίμονο αν δεν καταλαβαίνω τι λέω. Και σκεφτείτε ότι κάθομαι 2, 3, 5 ώρες μέσα στην εκκλησία, μέσα στο ναό και δεν ξέρω τι λέω. Δεν κατανοώ τι λέω. Είναι τρομερό αυτό που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος. Οπότε το μυαλό του άλλα κατεργάζεται. Άλλα λέει η γλώσσα, αλλού το μυαλό, αλλού ο άνθρωπος. Αλλού ο άνθρωπος. Και φυσικά μετά δεν σε διευκολύνει. Γιατί είδατε στην πνευματική σου πορεία, γιατί είδατε ότι ένα βιβλίο θρησκευτικότητα το διαβάσει κάποιος και του αρέσει. Είδατε για μέρες ολόκληρες στο βιβλίο αυτό που το διαβάζει ο άνθρωπος και του αρέσει. Τον επηρεάζει στη μετέπειτα ζωή του το βιβλίο αυτό. Και λέει, πώς έζησε αυτός ο Άγιος έτσι, να ζήσω κι εγώ, να κάνω κι εγώ αυτό, να κάνω κι εγώ το άλλο. Και προσπαθεί να μιμηθεί αυτό που βίωσε μέσα από τον Άγιο, μέσα από το βιβλίο που διάβασε. Και προσπαθεί να το μιμηθεί. Και σκέψου λοιπόν ότι εμείς καθημέρα διαβάζοντας αυτά, να τα κατανοήσουμε και να τα κατανοούμε, να έχουμε εκεί το μυαλό μας, να είναι εκεί ο άνθρωπος την ώρα που διαβάζει και να προσπαθήσει να κατανοήσει το τι διαβάζει. Βλέπετε πως αλλάζει η ζωή του. Αλλά είναι αλλού το μυαλό. Είναι αλλού το μυαλό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος όταν διαβάζει και είναι αλλού το μυαλό και δεν κατανοεί, μετά να προοδεύσει και πνευματικά. Είδε λοιπόν πως έρχεται ο δαίμονας και μέσα ακόμα στο ναό και δεν σε αφήνει να κατανοήσεις. Και δεν σε αφήνει να κατανοήσεις. Και μετά θα είναι αργά. Την ώρα πλέον όταν έρθει κρίνε ζώντας και νεκρούς θα είναι πλέον αργά. Δεν θα έχεις τη δυνατότητα της αντιδράσεως. Ούτε την ευκαιρία να προλάβουμε να μετανοήσεις. Ούτε την ευκαιρία να τρέξουν τα δάκρυα από τα μάτια μας για όσα μέχρι σήμερα έχουμε κάνει και τον έχουμε πικράνει και τον έχουμε λυπήσει το Θεό. Δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία. Κι όμως εμείς σαν μοναχοί πρέπει αυτό το γεγονός να το βιώνουμε σε καθημερινή βάση. Και ο χριστιανός πρέπει έξω να το βιώνει. Και άντε να το βιώσει με το πνεύμα που επικρατεί. Έξω. Να δείτε πώς τον αλλοιώνει το πνεύμα απ' έξω. Πώς αλλοιώνεται ο άνθρωπος. Άντε να ακολουθήσει αυτά. Αφού οι μέρημνες του βίου του παίρνουν το μυαλό. Τον αποσπούν σε καθημερινή βάση. Και αυτό δεν ψάλλουμε στο χερουβικό, πάσα τη βιωτική αποθώμεθα μέρημνα. Κάθε βιωτική μέρημνα λέει αποθώμεθα. Ας τη διώξουμε. Τη διώχνουμε.
Τη διώχνουν οι χριστιανοί μας. Εκεί υπερισχύει η βιωτική μέρημνα. Τα καθημερινά πράγματα. Με αποτέλεσμα, παρέρχονται τα χρόνια, φεύγουν τα χρόνια, κοιτάς προς τα πίσω σου, μηδέν έργο. Κοιτάς από πίσω σου, τι έχεις κάνει σαν μοναχός, σαν χριστιανός, και βλέπεις ελάχιστα πράγματα. Και το ζήτημα είναι ότι δεν σκεφτόμαστε ότι μπορεί να έρθει ο θάνατος. Και είναι φυσιολογικό να μην το σκέφτεται ο άνθρωπος ότι έρχεται το θάνατο. Το βλέπει μόνο όταν γερνάει από ένα λαμβάνο. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε για να είναι αθάνατος και γι' αυτό δεν μπορεί να σκεφτεί το θάνατο. Αλλά δεν τον αφήνει και ο δαίμονας πλέον. Ενώ ξέρει πλέον ότι έχει εισέλθει ο θάνατος λόγω της παρακοής, δεν τον αφήνει με την υπακοή να βιώσει ξανά τη ζωή. Τον οδηγεί συνέχεια στην παρακοή, τον οδηγεί συνέχεια στην πλάνη, τον οδηγεί συνέχεια στην απάτη. Πώς θα μπορέσει να τον κερδίσει. Με αποτέλεσμα, δεν είναι μεγάλη του στεναχώρια το να χαθούμε εμείς. Ποιος θα ξέρει τον πατέρα Νεκτάρη, ποιος θα ξέρει τον πατέρα Ευγένιο, τον πατέρα Δαβίδ. Και μάλιστα στεναχώρια στα δισεκατομμύρια ανθρώπων που έχουν περάσει. Ξέρετε πόσοι Ευγένιοι, πόσοι Δαβίδες και πόσοι Νεκτάρη έχουν περάσει. Εκατομμύρια άνθρωποι. Με το ίδιο όνομα. Ένα σκέφτεται το πώς θα πληγώσει τον Θεό. Παίρνοντάς του τα παιδιά του. Σκεφτείτε έναν πατέρα που χάνει τα παιδιά του συνέχεια. Έναν πατέρα που τα παιδιά του πεθαίνουν. Έχει 15 παιδιά και το ένα μετά το άλλο του πεθαίνει το παιδί. Σκεφτείτε τι πόνο δέχεται αυτός ο Θεός πατέρας. Και ότι αυτό το οποίο δημιούργησε από αγάπη και από χαρά, εμείς δεν το τιμήσαμε. Εμείς δεν το τιμήσαμε. Αυτό δείχνει και η παραβολή του Ασώτου. Ο Υιός δεν εκτίμησε το τι ο πατέρας του είχε φτιάξει ολόκληρο παλάτι. Και είπε, εγώ μπορώ να ζήσω και μακριά από σένα. Πήγαινε, του είπε ο πατέρας. Αφού μπορεί να ζήσεις, πήγαινε παιδάκι. Και εμείς δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε και δεν εκτιμούμε το τι ο Θεός μας έχει δώσει. Αλλά πότε, όταν βρεθούμε στην κατάσταση του πλουσίου και φύγουμε από αυτή τη ζωή να φωνάξουμε, να γυρίσω πίσω Ιησού, να πω στους ανθρώπους να σωθούνε. Δεν γυρίζεις. Έχει τελειώσει το ζήτημα. Ας κρατήσουμε λοιπόν να σκεφτόμαστε όχι μόνο τώρα την περίοδο της Σαρακοστής, αλλά ή δυνατόν και κάθε μέρα. Και κάθε μέρα. Και ξέρετε, εάν κάποιος από εμάς πάθαινε ένα καρκίνο και τον είχαμε μπροστά μας κάθε μέρα και βίωνε το θάνατο και ήταν νεαρός και τον βλέπαμε που έλειωνε, θα βλέπατε τότε πόσο ο άνθρωπος συνέρχεται όταν βιώνει το θάνατο μπροστά του. Τότε μπορεί να το καταλάβει πολύ καλά. Μια οικογένεια όταν της φεύγει το παιδί και βλέπει ότι βιώνει, τη βλέπετε πως αρχίζει και κάνει μετάνοιες, κάνει νηστείες, κάνει προσευχές, κάνει γονικλησίες, κάνει. Και βλέπει το παιδί να λιώνει και να το τρώει ο καρκίνος. Βιώνει το θάνατο καθημερινά. Αυτή η οικογένεια τη βλέπει ότι συνέρχεται. Βλέπει κανείς ότι η οικογένεια τη συνέρχεται. Αυτό το γεγονός όμως δεν είναι ανάγκη να μας συμβεί για να βιώσουμε το Θεό, να πάμε κοντά στο Θεό. Δεν θέλει ο Θεός να πάμε βλέποντας το θάνατο και το τι θα μας συμβεί. Ούτε εμείς πρέπει να κινηθούμε έτσι. Αλλά ούτε αυτό δεν βάζουμε μέσα στο μυαλό μας. Ούτε αυτό. Και ζούμε σαν τον άσωτο. Ζούμε μακριά από το Θεό. Δεν βιώνουμε τον Θεό. Είμαστε απλώς καλοί χριστιανοί. Και το καλή και εκείνο εντός εισαγωγικών. Θα έλεγα. Εντός εισαγωγικών. Γιατί από τα αμαρτήματά του ξέρει κανείς τι μαύρη καλοσύνη έχει. Από τα αμαρτήματά του και την καθημερινή του ζωή. Εξωτερικά τουλάχιστον φαινόμαστε καλοί.
σαν τους τάφους τους κεκονιαμένους. Απ' έξω λέει λάμπους και μέσα λέει βρωμάνες. Αυτοί είμαστε εμείς. Πώς λοιπόν θα συνειδητοποιήσουμε ώστε να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το αλλάξουμε? Αυτό προσπαθεί μέσα σε όλο το τριώδιο να κάνει η Αγία Εκκλησία. Και όλοι οι Άγιοι που γράψουν από τους Σύνους αυτό το πράγμα προσπαθούν να κάνουν. Πώς θα μας δώσουν να κατανοήσουμε το τι είμαστε, το τι πρέπει να κάνουμε, το πώς πρέπει να σκεφτούμε, το πώς πρέπει να πολιτευτούμε, το πώς πρέπει να ζήσουμε. Δεν είδατε το τι γράφει όταν πεθάνει ένας Άγιος? Τι γράφει απ' έξω? Βίος και πολιτεία του Οσίου Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως. Βίος και πολιτεία. Το πώς έζησε και το πώς πολιτεύτηκε. Είναι άλλο η Αγία Βίωτή του, το πώς έζησε. Έζησε ασκητικά, έζησε πλούσια, έζησε με προσευχή, έζησε με δάκρυα, έζησε με μετάνοια. Πώς έζησε ο βίος του. Και μετά είναι και το πώς πολιτεύτηκε. Και εκεί παίζει πάλι σημαντικό ρόλο, γιατί λέει βίος και πολιτεία. Είναι άλλο η πολιτεία. Η πολιτεία έχει να κάνει με το πώς πολιτεύτηκε σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, όλα αυτά που συνέβαιναν την εποχή του, πώς τα αντιμετώπιζε? Τι συμβουλές έδινε? Γιατί κάθε εποχή έχει κάποια προβλήματα. Πώς αντιμετώπιζε λοιπόν αυτά τα προβλήματα? Και γι' αυτό βλέπετε σε κάθε περίοδο ένας Άγιος, η πολιτεία του Αγίου αλλάζει. Ενώ δεν αλλάζει ο βίος του Αγίου, αν είναι ασκητής, αν είναι ιεραπόστολος, δεν αλλάζει η βιωτή του, αλλάζει όμως η τακτική που πολιτεύεται. Ανάλογα τα προβλήματα της εποχής, ανάλογα τους καιρούς, ανάλογα το τι πρόβλημα υπήρχε. Στην κάθε εποχή και πώς αντιμετώπιζε τα προβλήματα. Και γι' αυτό βλέπετε τα πρώτα χρόνια, ας το πούμε, οι πατέρες, αυτοί οι Άγιοι, στην πολιτεία τους, μιλούν για το πώς αντιμετωπίσουν τους διωγμούς και το τι πρέπει να κάνουν οι χριστιανοί και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα αυτά που παρουσιάστηκαν. Όταν μετά ήρθαν οι αιρέσεις, βλέπετε ότι αλλάζει το κλίμα. Αρχίζουν οι πατέρες και γίνονται απολογητικοί. Απολογούνται έναντι των αιρετικών. Ποιο είναι το ορθόδοξο, ποιο είναι το αιρετικό. Όταν ήρθε η οικονομαχία, αλλιώς πολιτεύτηκαν οι Άγιοι που έζησαν. Άλλη τακτική. Όταν δημιουργήθηκε ο παπισμός, βλέπετε ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, άλλη τακτική πολιτεύεται. Όταν ήρθε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που ήταν εποχή τουρκοκρατίας, που βλέπετε αλλιώς πολιτεύεται την εποχή της τουρκοκρατίας. Πώς χρησιμοποίησε και πώς κινήθηκε? Και γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, έτσι εν ολίγη σας το λέω για να καταλάβετε. Λέει, πήγε πήρε την ευχή του Πατριάρχη, ήταν στο Άγιον Όρος, ζούσε μοναστική ζωή, σκέφτηκε αυτό το σκεπτικό και βγήκε έξω από τη Μονή Φιλοθέου, άρχισε να κηρύττει, πήγε λέει στον Πασά, γονάτιζε μπροστά στον Πασά και τον κορόιδευε τον Πασά και του λέγε, πολύ φρενεμένο μου Πασά, πολλά τα έτη σου, δώσ' μου ένα χαρτάκι να βγω να κηρύξω εδώ στην περιφέρεια που είσαι Πασάς, να μιλώσω στους χριστιανούς για το Θεό και εγώ σου εύχομαι εσύ να ζεις και να πας στην πόλη και με κόκκινα να τα γένια σου. Ο τρόπος που πολιτευόταν. Ο άλλος ο Άγιος όμως, άλλη εποχή, την εποχή του μαρτύρου, πολιτεύτηκε εντελώς διαφορετικά. Εντελώς διαφορετικά. Βλέπετε, το βίωσε και εσύ κατέρινησε. Εντελώς διαφορετικός ο βίος. Το πώς πολιτεύτηκε. Η ζωή Αγία, το πώς νίστευε, πώς προσευχόταν, το πώς βίωνε. Η πολιτεία είναι εντελώς διαφορετική όμως. Γι' αυτό λοιπόν, όταν γράφουμε ένα βίο ένας Αγίου, λέει βίος και πολιτεία του Οσίου Πατρός ημών τάδε. Καθένας πολιτεύεται με διαφορετικό τρόπο. Εμείς λοιπόν πώς πολιτευτήκαμε? Δεν είναι μόνο το πώς ζούμε, είναι και το πώς πολιτευόμαστε. Πώς αντιμετωπίζουμε? Με δειλία?
τα προβλήματα της εποχής μας. Κλείνοντας το στόμα μας, ανοίγοντας το στόμα μας. Αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς της πίστεως. Αντιμετωπίζουμε τους εσωτερικούς εχθρούς της Εκκλησίας. Πώς κινούμεθα. Και όταν λέμε μιμηθέ τον Αγίο, ότι πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα εμείς οι μοναχοί, όταν λέμε μιμηθέ τον Αγίο και οι χριστιανοί, πρέπει να ανοίξουμε και να ξεφυλίσουμε τα βιβλία, να δούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν λέμε μιμηθέ τον Αγίο, πώς θα αντιμετώπισε ένας άγιος. Αλλά δεν καθόμαστε όλα αυτά να τα σκεφτούμε. Δεν καθόμαστε όλα αυτά να τα σκεφτούμε. Απλώς κυλάει μέσα στη μονή μας η μία μέρα μετά την άλλη. Κυλάει μία μέρα μετά την άλλη. Όπως κυλάει έξω και στους χριστιανούς. Η μία μέρα μετά την άλλη κυλάει. Άντε, βγάλαμε το μεροκάματο, λέει έξω ο άνθρωπος, πέρασε και του τη μέρα. Άντε θα έρθει η άλλη μέρα, θα ξαπλώσουμε, κουβεντιάσουμε, συζητήσουμε. Άντε και η άλλη μέρα, άντε και η άλλη μέρα. Το ίδιο πιστεύω ότι κάνουμε και σήμερα, η σημερινή μοναχή. Ανεβαίνουμε σκαλοπάτια μόνοι μας. Σκαλοπάτια αρετών. Ανεβαίνουμε ή απλώς κυλάει η μέρα μας και η παραμονή μας μέσα στο μοναστήρι. Ή απλώς κυλάει ο χρόνος. Όχι και ανυμονόμαστε αν είναι απλώς κυλάει ο χρόνος. Και δεν ανεβαίνουμε σκαλοπάτια. Γι' αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε και δώσαμε στο Θεό, γι' αυτό το λόγο τον οποίο είμαστε εδώ μέσα. Γι' αυτό το λόγο τον οποίο ήρθαμε μέσα σε ένα μοναστήρι. Ξέρετε τι είναι να πληρώνει ο πατέρας να πηγαίνει το παιδί του στο φροντιστήριο για να μπορέσει να περάσει την τάξη. Και ο γιος στο φροντιστήριο που πηγαίνει ή να κάνει κοπάνα ή να μην προσέχει τον καθηγητή στο φροντιστήριο μέσα από το διδάσκει. Και να μην κάνει αυτά και να μην μαθαίνει πάλι. Σκέφτεσαι την κύριε τον καημένο τον πατέρα που πληρώνει. Τον σκέφτεστε. Αλλά και πόσο ξύλο μεταθέλει εκείνο το παιδί που ενώ ο γονιός έκανε τα πάντα, αυτό πήγαινε στο φροντιστήριο και πήγαινε εκτός και πήγαινε στην καφετέρια. Ή δεν πρόσεχε μέσα στο φροντιστήριο. Ή κοιμόταν την ώρα του φροντιστήριου. Ή το μυαλό του σκεφτόταν άλλα την ώρα του φροντιστήριου. Το μυαλό του έπαιζε δεξιά και αριστερά. Όσοι έχετε πάει φροντιστήριο θα έχετε δει τέτοιους ανθρώπους. Να περάσει το πανεπιστήμιο, πάει και να πηγαίνει μέσα δεν είναι εκεί το μυαλό τελικά. Μετά φυσικά και αυτός παρότι πήγε σχολείο. Πήγε και φροντιστήριο, δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο. Κολονόητο. Αφού δεν συμμετείχε. Δεν συμμετείχε. Απλώς περνούσε τις ημέρες του. Έλεγε, τι μέρα είναι σήμερα, ναι. Α, τώρα αυτή την ώρα πρέπει να πάμε φροντιστήριο. Έχουμε το φροντιστήριο. Τι έχουμε τώρα, την άλλο. Έχουμε να κάνουμε Λουθία. Τι έχουμε να κάνουμε τώρα, έχουμε μελέτη. Τι έχουμε να κάνουμε τώρα, εγώ εκείνο. Απλώς κυλάμε οι ώρες. Μην μοιάσουμε σε τέτοιους μαθητές. Άμα μοιάσουμε σε τέτοιους μαθητές, λέει και λιμονό μας. Αλίμονο, όπως φωνάζει ο Αδάμ. Θα καθίσουμε απέναντι του παραδείσου και θα κλαίμε και εμείς τότε. Και θα κλαίμε και εμείς. Και άνευ γυρισμού. Γιατί ο Αδάμ βρήκε γυρισμό τελικά. Έστω και μετά από χιλιάδες χρόνια ξαναείδε το πρόσωπο του Θεού. Έστω και πήγε στον Άδη, ξανασυνάντησε τον Θεό. Ήρθε ο ίδιος ο Θεός και τον έσωσε. Και μαζί με τον Αδάμ έσωσε και όλους εμάς. Και είναι και παραμένει μες στην Εκκλησία ο Χριστός και μας δίνει το χέρι του για να σωθούμε. Να πιαστούμε και να σωθούμε. Αδλίμονο, εάν μόνοι μας δεν απλώσουμε να δώσουμε τα χέρια μας. Αυτές οι ευκαιρίες μας δίνονται μέσα στην Εκκλησία. Αυτές οι ευκαιρίες είναι καθημερινές μέσα στο μοναστήρι. Αλίμονο να χάσουμε αυτές τις ευκαιρίες. Και αφήσουμε και χαθούμε. Αλίμονο αν ο χριστιανός μες στην πόλη αφήσει και χάσει αυτές τις ευκαιρίες. Και ασχολείται με όλα τα βιωτικά. Αλίμονο. Τότε θα έρθει η μέρα που θα πει καλύτερα Χριστέ μου να μην είχα γεννηθεί. Αλλά εμείς να παρακαλέσουμε και να αγωνιστούμε ώστε να δοξάσουμε τον Θεό.
και να πούμε Κύριε σε ευχαριστούμε που ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο, σε γνωρίσαμε Χριστέ μου, αγωνιστήκαμε, πιάσαμε το χέρι σου, σε ακολουθήσαμε και μας οδήγησες πλέον κοντά σου. Αλλά αυτό θέλει από πλευράς μας έναν αγώνα. Θέλει προσπάθεια. Θέλει νυχθημερό να σκεφτόμαστε. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε και να έχει η πορεία μας και εμάς ένα αίσιο τέλος. Ένα ευχάριστο τέλος. Οπότε όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή να συναντήσουμε πράγματι όπως και ο Αδάμ συνάντησε το πρόσωπο ξανά του Θεού. Έτσι να το συναντήσουμε και εμείς για να χαιρόμεθα μαζί του πλέον και να μοιραστούμε αυτή την αγάπη του που θέλει να τη μοιραστεί μαζί μας και να μοιραστεί αυτή τη χαρά και να τη μοιραστούμε μαζί του, αυτή τη χαρά που θέλησε μέσα στον πρώτο παράδεισο και την οποία εύχομαι να τη γευτούμε στην Βασιλεία του. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέησον και σώσον ημάς. Αμήν.